Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μελετήσουμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής τον Απόκρεο, κατά Ματθέον κεφάλαιο 25, στίχη 31 έως 46. Είπε ο Κύριος, «Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στον δοξασμένο θρόνο και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει τον ένα από τον άλλον όπως ο βοσκός ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, τα κατσίκια και θα τους βάλει να σταθούν τα μεν πρόβατα στα δεξιά του, τα δε κατσίκια στα αριστερά του. Τότε θα πει ο βασιλεύς σε αυτούς που είναι στα δεξιά του «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου» κληρονομήστε την βασιλεία που ετοιμάστηκε για σας από τότε που θεμελιώθηκε ο κόσμος. Γιατί πίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ξεδιψάσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε σε μένα και με είδατε. Τότε θα του απαντήσουν οι δίκαιοι λέγοντας, «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε, ή διψασμένο και σε ξεδιψάσαμε, και πότε σε είδαμε ξένο και σε μαζέψαμε, ή γυμνό και σε ντύσαμε, και πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε σε σένα» και ο βασιλιάς θα τους απαντήσει και θα τους πει «Αλήθεια σας λέω, ό,τι κάνατε σε έναν από τους πιο μικρούς αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε» τότε θα πει και σε αυτούς που θα είναι στα αριστερά του, φύγετε μακριά μου οι καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που είναι ετοιμασμένοι για το διάβολο και τους αγγέλους του, δηλαδή τους δαίμονες. Γιατί πίνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν με ξεδιψάσατε, ήμουν ξένος και δεν με μαζέψατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε. Τότε θα του απαντήσουν κι αυτοί λέγοντας «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε» τότε θα τους απαντήσει λέγοντας «Αλήθεια σας λέω, ό,τι δεν κάνατε σε έναν από τους πιο μικρούς αδελφούς μου, ούτε σε εμένα το κάνατε» και θα φύγουν αυτοί για την αιώνια κόλαση, αλλά οι δίκαιοι για την αιώνια ζωή. Ένας από τους πιο επιβλητικούς ήχους που μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος είναι ο ήχος της σάλπιγγας. Τον χρησιμοποιούμε σε πολύ δύσκολες και σοβαρές περιπτώσεις. Και ο Χριστός στη δεύτερη δοξασμένη παρουσία Του με ήχο σάλπιγγας θα αφυπνήσει τους κεκοιμημένους για να λογοδοτήσουν. Η δευτέρα παρουσία του Χριστού θα προκαλέσει την μεγαλύτερη δίκη των αιώνων. Θα λογοδοτήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Θα λογοδοτήσουν και οι δικαστές. Δίκες έχουν γίνει και θα γίνουν ακόμη πολλές επάνω στη γη από την περιβόητη δίκη του Σοκράτη και του Χριστού ως τις δίκες των ημερών μας που προκαλούν διεθνή σάλο, η ανθρωπότητα παρακολουθεί με αγωνία τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Πολλές δίκες κρίθηκαν από την ιστορία άδικες. Δικαιοσύνη άδικη, σχήμα οξύμορο. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Η δικαιοσύνη αδίκησε τον Σοκράτη και τον Χριστό και τους μάρτυρες και πολλούς ήρωες. Στη δίκη όμως του ουρανού δεν θα αδικηθεί κανένας. Ο καθένας μας θα κριθεί από τις ίδιες του τις πράξεις και τις σχέσεις του, από τον τρόπο που έζησε. Ο Θεός είναι αλάθητος και απαθής. Οι άνθρωποι είτε από αδυναμία είτε από κακοβουλία κάνουν λάθη. Ο Θεός, απαλλαγμένος από πάθη, δεν κάνει ποτέ λάθος. Και το πιο σπουδαίο θέλει να μας αθωώσει όλους. Πάντας θέλει σωθήνε και η επίγνωση να λυθείας Αρκεί να τον βοηθήσουμε όλοι και θα τον βοηθήσουμε αν ακούσουμε έγκαιρα το σάλπισμα του σημερινού Ευαγγελίου. Είναι σάλπισμα αγάπης για να γεμίσουμε με έργα αγάπης μόνο οι σχέσει της αληθινής αγάπης μας σώζουν. Ο καθένας μας έχει απέραντο πεδίο δράσης για να δείξει την αγάπη του και ιδιαίτερα προς αυτούς που την έχουν ανάγκη. Χείρε, ορφανά, γέροντες εγκαταλελειμμένοι, πάσχοντες, φυλακισμένοι, όλοι αυτοί κάτι περιμένουν από μας. Είναι αδέρφια μας. Αν γεμίσουμε τη ζωή μας με τέτοια έργα, τότε ασφαλώς θα βοηθήσουμε το Θεό να μας αθωώσει. Θα αθωωθούμε μόνοι μας. Μόνοι μας αθωωνόμαστε και μόνοι μας καταδικαζόμαστε. Ποτέ δεν μας φταίει ο Θεός για τις πράξεις μας. Μόνοι μας διαλέγουμε το φως ή το σκότος. Οι Βυζαντινοί αγιογράφοι συνήθιζαν να αγιογραφούν στα προπήλαια των ναών τη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Οι πατέρες και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας τοποθετούν τη σκηνή της Μελούσης Κρίσεως στα πρόθυρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η ωραιότερη εισαγωγή και η συγκλονιστικότερη προειδοποίηση για την κρίση που περιμένει όλους μας στο Παγκόσμιο Δικαστήριο κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Το Δικαστήριο αυτό θα είναι αλάθητο διότι οι Κριτής θα είναι ο πάνσοφος Θεός και θα ανοίξει μόλις θα κλείσει η ιστορία του κόσμου. Θα γίνει όχι και κλεισμένον των θυρών, θα είναι με ανοιχτές πόρτες για να το παρακολουθεί το σύμπαν. Θα έχει τρεις βασικές φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αναμορφωθούν η γη και ο ουρανός για να γίνουν καινούργοι και άφθαρτοι. Μόνο άφθαρτοι θα χρειάζονται από εκεί και πέρα. Όλα θα είναι αιώνια. Στην δεύτερη φάση θα ηχήσει πρωτότυπα και δυνατά σάλπιγγα αγγελική, που με το σάλπισμά της θα αναστηθούν όλοι οι κεκοιμημένοι. Έτσι λοιπόν ζώντες και κεκοιμημένοι, όλοι μεταμορφωμένοι και με άφθαρτα σώματα, θα ανέβουμε προς τον ουρανό, για να προϋπαντήσουμε το Χριστό, που θα έρχεται ανάμεσα σε αγγέλους και σε νεφέλες. Την πρώτη φορά ο Χριστός ήρθε ταπεινωμένος, τη δεύτερη θα έρθει δοξασμένος, βασιλεύς και δίκαιος κριτής και αμέσως θα ακολουθήσει η τρίτη φάση. Ο Χριστός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Την πρώτη φορά που ήρθε στη γη έκριναν οι άνθρωποι το Χριστό, τη δεύτερη φορά θα κρίνει ο Χριστός τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έκριναν τον Θεό με επιπολαιότητα. Ο Θεός θα κρίνει με δικαιοσύνη, με αγάπη και αγαθότητα. Και ποιο θα είναι το σύνταγμα και τα κριτήρια με τα οποία θα κριθούμε στην αιωνιότητα. Μας το είπε σήμερα το Ευαγγέλιο. Η αγάπη. Αυτό είναι το σύνταγμα που ψήφισαν ο Χριστός και η Εκκλησία Του με το αίμα Τους. Στο πρόσωπο κάθε αναξιοπαθούντος ανθρώπου πρέπει να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός έδωσε την εικόνα Του σε κάθε άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέρφια. Όλοι είμαστε το ίδιο. Κάθε διάκριση με κριτήρια συμβατικά είναι έγκλημα. Οι αδύνατοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προσοχής. Η αγάπη μας λοιπόν προς τα αδύνατα αδέρφια μας θα είναι κριτήριο των πράξεών μας για την αιωνιότητα. Αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Αυτό θα είναι το κριτήριό μας για την είσοδο ή την έξοδο από την βασιλεία των ουρανών. Ίσως όλοι θα θέλαμε, αν μπορούσαμε βέβαια, να είμαστε διάσημοι συγγραφείς. Θα θέλαμε το όνομά μας να ξεπερνούσε τη γενέτηρά μας και να έφτανε στα πέρατα της οικουμένης. Κι όμως όλοι συγγράφουμε το πιο συγκλονιστικό σύγγραμμα των αιώνων που θα διαβαστεί από αγγέλους και ανθρώπους. Συγγράφεται από την καθημερινή μας ζωή. Κάθε στιγμή γράφουμε με λόγια και με έργα, με σκέψεις και με διαθέσεις, το βιβλίο της ζωής μας. Με αυτό θα κριθούμε αυτό θα μας αναδείξει ή θα μας καταστρέψει στην άπειρη αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στο πώς και στο τι γράφουμε στο βιβλίο της ζωής μας. Και να μην ξεχνάμε ότι η αιωνιότητα περνάει από την χρονικότητα. Μόνο όποιος αγαπήσει αληθινά στη γη έχει θέση στον ουρανό. Η Ορθοδοξία αρχίζει από τη γη πρώτα γη και μετά ουρανός. Αυτό πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε και να μην αεροβατούμε και αρνούμαστε τα επίγεια. Από αυτήν την ζωή θα κριθούμε για το που θα πάμε. Και πρέπει πάντοτε να φροντίζουμε η ψυχή μας να είναι έτοιμη, με έργα πίστεως και έργα φιλανθρωπίας προς το συνάνθρωπο, διότι δεν γνωρίζουμε την ώρα του τέλους. Η ημέρα και η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας θα είναι άγνωστη. Γι' αυτό λοιπόν να φροντίζουμε να ζούμε την κάθε μέρα της ζωής μας σαν να είναι η τελευταία. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε και να μας δίνει δύναμη να ετοιμαζόμαστε κι εμείς για την ώρα της κρίσεως και να μας δίνει δύναμη για να φροντίζουμε κι εμείς την ψυχή μας».